παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε μαζί, αναλυτικά, γιατί μας έχουν τρελάνει, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί από την αρχή του 2024 με τα τιμολόγια ρεύματος. Αυτά τα χρώματα. Γιατί μετά από όσα έχουμε πάθει το τελευταίο διάστημα, με τεράστιους λογαριασμούς και χρεώσεις, είναι σημαντικότατο να ξέρουμε τι μας έρχεται για να κάνουμε την καλύτερη επιλογή για εμάς και να γλιτώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται. Πάμε λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 και όντως τους ευχαριστούμε. Μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό το βίντεο και μας το χορηγούν και μας στηρίζουν και εμάς και την ελληνική κοινωνία μέσα από αυτό το πράγμα. Έχω αφήσει, παιδιά, εγώ το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου να συνεχίζει να μεγαλώνει και να παράγει δωρεάν υλικό. Σας ευχαριστώ πολύ και ανταποδοτικά, αν κάνετε την εγγραφή σας που είναι τελείως δωρεάν, χωρίς να βάλετε ούτε ένα ευρώ σήμερα, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ. Είναι κλήρωση, είναι μία προωθητική ενέργεια marketing, αν είστε 25, αλλά και κάτω των 25 να είστε, θα πάρετε ένα ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Μια που είμαστε εδώ τώρα, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube, αλλά σίγουρα στείλτε αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποιον που πρέπει να το δει, γιατί πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι σκ***α συμβαίνει με αυτά τα τιμολόγια ρεύματος, για να μην πληρώνουμε τις μιχαλούς χωρίς να χρειάζεται. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, ημέρα τέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube, μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ξεκινώντας, να πούμε ότι ναι, η αγορά ρεύματος όντως χρειαζόταν ρύθμιση. Είναι τώρα αυτή η ιδανική όμως, γιατί χωρίς να έχει καν ξεκινήσει ακόμα, θα πούμε μόνο ότι χρειάζεται ειδικό βίντεο για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε. Οπότε μάλλον είναι κάπως μπερδεμένη. Τώρα, αν αυτό έγινε επίτηδες ή όχι, θα σας γελάσω. Αλλά εδώ είμαστε, εν πάση περιπτώσει, για να την ξεμπερδέψουμε. Τα νέα τιμολόγια ρεύματος, λοιπόν, χωρίζονται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες: το πράσινο, το κίτρινο, το μπλε και το πορτοκαλί. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Καλά τα λέει το βικάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Και κάπου έχω ημικρανία. Ήδη. Και συγγνώμη που γκρινιάζω, θα το σταματήσω, όντως για να μάθουμε και 2-3 πράγματα από αυτό το βίντεο. Αλλά ο λόγος τώρα που υπάρχουν τόσο πολλά διαφορετικά χρώματα είναι γιατί στην Ευρώπη, λειτουργεί αυτή η περίφημη αγορά ρεύματος σε χοντρική. Από τη συνολική δηλαδή τώρα παραγόμενη και εισαγόμενη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πάροχοι κάθε κράτους μπορούν να αγοράζουν όσοι τους χρειάζεται. Όμως, καθώς μιλάμε πρακτικά για χρηματιστήριο ενέργειας, οι τιμές αλλάζουν ανάλογα με τον καιρό, τις διεθνείς εξελίξεις, τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και διάφορους άλλους παράγοντες. Άρα, προκύπτει η ανάγκη πρακτικά να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές. Θα διαλέξουμε όμως τώρα μια σταθερή χρέωση. Θα ποντάρουμε ότι οι αγορές θα πάνε καλά και το ρεύμα θα γίνεται όλο και φθηνότερο. Άρα, δηλαδή, θα πάμε σε κάποια κειμενόμενη. Αυτούς τους ρόλους πρακτικά επιτελούν τα διαφορετικού χρώματος τιμολόγια. Πάμε όμως να τα δούμε ένα προς ένα αναλυτικά για να μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε τη σωστή για εμάς απόφαση. Ας ξεκινήσουμε με το μπλε τιμολόγιο, που είναι ίσως και το πιο σαφές. Εδώ, όταν συμβαλόμαστε με κάποιον πάροχο για να μας παρέχει ρεύμα με μπλε τιμολόγιο, υπογράφουμε και δεσμευόμαστε ανφότεροι για κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε ρεύμα με σταθερή τιμή ανά κιλοβατόρα. Για όσο διαρκεί το τιμολόγιο, λοιπόν, ό,τι και αν συμβαίνει στις αγορές, εμείς θα πληρώνουμε ένα χ ποσό ανά κιλοβατόρα. Και τέλος, είτε ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος, είτε πέφτει, εμείς πληρώνουμε σταθερά. Το μπλε τιμολόγιο τώρα θα είναι και το μόνο που δεν μπορούμε να σπάσουμε χωρίς ρήτρα, ακριβώς γιατί είναι μια μακροχρόνια σύμβαση και δεσμεύει και τα δύο μέρη. Αν θέλουμε δηλαδή να φύγουμε, θα πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο, όπως δηλαδή ίσχυε και μέχρι σήμερα με το θέμα ρήτρα. Αν σταματούσες κάποιο τιμολόγιο ή κάποια παροχή ρεύματος νωρίτερα. Αυτά λοιπόν για το μπλε. Προχωράμε τώρα στο κίτρινο τιμολόγιο. Εδώ μιλάμε πλέον για κειμενόμενες τιμές. Δηλαδή ο λογαριασμός που βλέπουμε κάθε μήνα θα είναι διαφορετικός, ανάλογα με τις δοκιμάσεις της αγοράς. Τα τιμολόγια αυτά είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο χρηματιστήριο ενέργειας και διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περίοδου κατανάλωσης και η δεύτερη με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων. Δηλαδή, είτε θα διαλέξουμε να ξέρουμε τι τιμή θα πληρώσουμε για τον επόμενο μήνα που μας έρχεται, είτε όταν τελειώσει ο μήνας θα ξέρουμε με ποια τιμή κιλοβατόρα θα πληρώσουμε όσα κάψαμε. Πάμε τώρα στο πορτοκαλί τιμολόγιο, που μάλλον αφορά και τον λιγότερο κόσμο, θα έλεγα. Τα πορτοκαλί τιμολόγια ονομάζονται και δυναμικά, γιατί υπάρχει δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης. Με διαφορετικές τιμές, ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ίδιας της ημέρας, με βάση ξεκάθαρα τις τιμές της αγοράς. Πληρώνουμε δηλαδή όπου βρίσκεται το χρηματιστήριο.
πάνω ή κάτω. Δηλαδή, πέφτει η τιμή του ρεύματος στα 10 λεπτά ένα κιλοβατόρα την Τρίτη, τόσο την πληρώνουμε για όσο ρεύμα και με την Τρίτη. Ανεβαίνει στα 20 λεπτά την Τετάρτη, τόσο πληρώνουμε την Τετάρτη. Βέβαια, προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων, των πορτοκαλί, των δυναμικών, είναι η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή την δικιά μας, των καταναλωτών δηλαδή. Κάτι που ακόμα ελάχιστοι άνθρωποι έχουν και που είναι και σε πειραματικό στάδιο. Και επειδή δεν κάνουμε πειράματα με τα χρήματά μας, δεν ξέρω πόσο σοφό είναι να πάμε σε κάτι τέτοιο κατευθείαν πριν τελικά δούμε πόσο δουλεύει. Αλλά εντάξει, αν το έχετε και το ξέρετε και το έχετε κάνει, εννοείται να το επιλέξετε. Η δική μου άποψη είναι ότι εγώ σίγουρα δεν θα πάω σε τέτοιο τιμολόγιο. Και τώρα φτάνουμε στο περίφημο πράσινο τιμολόγιο, η καταφυγή μας, το μέρος που θα καταλήξουμε όλοι και όλες, που πρακτικά βαριόμαστε να ασχοληθούμε. Το πράσινο τιμολόγιο, λοιπόν, το οποίο υποχρεωτικά παρέχει κάθε εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια, θα είναι το πιο απλό στη δομή του για να μπορούμε να συγκρίνουμε το πράσινο τιμολόγιο της εταιρείας Χ με τις Ψ και τις Ωμέγα. Αν λοιπόν δεν κάνουμε καμία κίνηση να ενταχθούμε σε κάποια από τα παραπάνω τιμολόγια, από 1η-1η του 24 πέφτουμε κι εμείς στο πράσινο τιμολόγιο. Το υποτιθέμενο πλεονέκτημα τώρα του πράσινου τιμολογίου, αν βγάλουμε από τη μέση όλο αυτό τον πανικό που περιγράφουμε τόση ώρα, είναι πως κάθε 1η του μήνα όλοι οι υπάροχοι θα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και σε αυτήν τη ΡΑΕ την τιμή κιλοβατόρας που θα πληρώνουν όσοι και όσες έχουν πράσινο τιμολόγιο για τον υπόλοιπο μήνα, και άρα θα είναι σταθερή η τιμή για τον υπόλοιπο μήνα. Δηλαδή θα ξέρουμε κάθε αρχή του μήνα τι θα μας κοστίσει ο μήνας που μπαίνει. Ακόμη θα βλέπουμε αναλυτικά τι προσφέρει ο κάθε πάροχος από άποψη τιμών, και χωρίς κανένα έξοδο ή περιορισμό θα μπορούμε να αλλάζουμε πάροχο, παραμένοντας όμως το πράσινο τιμολόγιο. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε πράσινο τιμολόγιο και κάθε μήνα να αλλάζουμε και να πηγαίνουμε στον φθηνότερο πάροχο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε, θα με πει κανείς και θα έχει δίκιο, αλλά παιδιά μπορούμε να το κάνουμε. Χωρίς ρήτρα όπως το μπλε τιμολόγιο ή όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, και να γλιτώνουμε από αυτό το πράγμα χρήματα. Όντως. Και ελπίζω αυτό το πράγμα να φέρει και αρκετό ανταγωνισμό για να πέσουν και οι τιμές και να πιεστούν προς τα κάτω. Κλείνοντας όμως τώρα, να εφιστήσουμε την προσοχή και σε κάτι ακόμα. Όλα τα τιμολόγια πέραν του πράσινου θα συνδυάζονται και με άλλα αγαθά από τους παρόχους, οπότε η σύγκριση τιμών θα είναι ακόμα δυσκολότερη στα άλλα τιμολόγια. Θα υπάρχει δηλαδή μαζί φυσικό αέριο, συνδρομητική τηλεόραση και ό,τι άλλο δίνουν, οπότε προσοχή στις προσφορές. Προσφορές να τις κάνει ο Θεός. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Ακόμη επίσης τώρα, γιατί θα με πείτε, ναι, οκ, okay, και πού θα μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΗ να βλέπουμε να κάνουμε. Όχι. Πάνω στους λογαριασμούς μας θα υπάρχει ένα QR code, το οποίο αν το σκανάρουμε με την κάμερα του κινητού μας, θα μπαίνουμε κατευθείαν στη σελίδα της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, ΡΑΕΗ, και εκεί θα υπάρχει πίνακα τιμών για να συγκρίνουμε και να διαλέγουμε κάθε φορά τι μας συμφέρει. Αυτά, παιδιά. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, αλήθεια, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις γνώσεις που έχουμε για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Δώστε όντως μια ώρα χρόνου τώρα στις γιορτές για να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε, ή μην κάνετε τίποτα και αφήστε το πράσινο τιμολόγιο να σας αγκαλιάσει. Καλή μας επιτυχία και καλή τύχη, θα πω εγώ, για να δούμε πώς θα δουλέψει όλο αυτό. Και φυσικά με ό,τι νεότερο θα κάνουμε εκ νέου βίντεο ή θα τα πούμε στο newsletter, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο, να κάνετε την εγγραφή σας και να τα λέμε κάθε πρωί και εκεί αναλυτικά. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε όντως ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom 24 που μας παίρνει αυτό το βίντεο σήμερα. Είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment, χρησιμοποιώντας το στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου. Αλήθεια, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιήσατε το link μου, θα πάρετε και την πρόσθεση δωρεάν με το 800 ευρώ, είναι των 25, αλλά και κάτω των 25 να θα πάρετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσο είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.